Δεύτερο βήμα για να διατηρήσεις μια φιλία με τον πρώην. Δείξε ενδιαφέρον. Και για πες μου, πώς εμπνεύστηκες για αυτό το σκίτσο? Είναι σαν ταινία δράσης, ξέρεις. Ναι, αλλά πώς? Πες μου πώς. Μάθε μου. Αυτά είναι παντελόνια με μεγάλες τσέπες για τη μάχη. Α, ενδιαφέρον. Και τι έχουν μέσα στις τσέπες? Δεν νομίζω πως αυτό είναι σημαντικό για το σκίτσο. Και βέβαια είναι. Είναι σημαντικό για αυτόν που θα τα φορέσει, για να τον καταλάβουμε. Νιώθεις καλά? Κοίτα, δεν χρειάζεται να προσποιείς ότι ενδιαφέρεσαι. Μα δεν προσποιούμε. Έχω μεγάλο ενδιαφέρον. Αλήθεια. Τι σκέφτηκες για παπούτσια? Και αυτό είναι ενδιαφέρον θέμα. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε για ώρες. Ωραία, παιδιά, είμαι όλη αυτιά. Μιλήστε μου. Ένα κορίτσι που δείχνει ενδιαφέρον για ό,τι κάνεις είναι πολύ καλή φίλη. Καλά, αλλά μπορείτε να μας αφήσετε να δουλέψουμε, παρακαλώ? Μην ανησυχείς. Το τρίτο βήμα είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα τα τρία αυτά βήματα φιλίας πιάνουν στα αλήθεια. Βέβαια! Έχεις δει ποτέ τόσο καλούς φίλους όσο εμένα και τον Ζακ? Αδέρφια, παύλα, φίλοι. Πρέπει να την εμπιστευτώ. Δεν έχω άλλη επιλογή.